αυτό είναι το μαλλί από το πρόβατο. Το παίρνουμε, όπως ξέρετε, βρώμικο από το χωράφι. Πρέπει να το πλένουμε στους 100 βαθμούς με σαπούνι βρασμένο για να καθαρίσει και να το κάνουμε νήμα, να το χρησιμοποιήσουμε στη δουλειά που θέλουμε. Γίνεται κατάλευκο, όπως βλέπεις. Μετά το παίρνουμε, το χρησιμοποιούμε εδώ. Λέγονται αυτά χειρόχτενα. Μόνο με τα χέρια δουλεύαν οι γυναίκες παλιά για το αυτό, χωρίς μηχανήματα, χωρίς τίποτα. Αυτό λοιπόν λέγεται χειρόχτενο. Για να μπορεί η μητέρα μας, η προγιαγιά μας, ίσως είμαι εγώ η έκτη γενιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ έμαθα από την προγιαγιά μου, από τη γιαγιά μου και από τη μητέρα μου. Κάνουμε αυτό λοιπόν για να βγάλουμε το πιο, ας το πούμε, το πιο δυνατό μαλλί, για να κάνουμε κάτι πιο λεπτό. Και το υπόλοιπο το φτιάχνουμε για μεγαλύτερες κουβέρτες, για πιο βαριές κουβέρτες. Κάνουμε αυτό για να βγάλουμε το νήμα. Οτιδήποτε το χρησιμοποιήσουμε για κουβέρτες, για τσάντες, για πατάκια, για τα πάντα. Τα παλιά τα χρόνια κάνανε όλα τα πράγματα με αυτό. Ακόμα και τις πετσέτες που σκουπιζόντουσαν το πρόσωπο ήταν φαντές. Μετά πρέπει να το πάρουμε αυτό το μαλλί, πρέπει να το βάλουμε εδώ. Να το βάλουμε εδώ πέρα, να αδειάσουμε. Το αρδάχτη λέγεται αυτό που κρατάω και μετά να βγει από εδώ πέρα, βγαίνοντας, στο μεγάλο αυτό το βάζουμε, πρέπει να μπει εδώ και να πάει για βάψιμο. Το λευκό είναι λευκό, το πράσινο γίνεται με το φύλλο του καλαμποτσιού, το φύλλο, το χόρτο, το κίτρινο γίνεται με τον καρπό του καλαμποτσιού. Το ροζ γίνεται με το ρόδι το φρούτο. Το κόκκινο γίνεται με το φύλλο το έξω του ρόδι. Το μαύρο γίνεται με το καρύδι, το φύλλο του καρυδιού και το καφέ. Και είμαστε έτοιμοι να το ξαναβάλουμε σε αυτό το νήμα, να το βάλουμε εδώ και να ξεκινήσει η διαδικασία του να το πάμε στο υφαντό. Ο αργαλιός ναι είναι κουραστικός, διότι είναι χειροναχτικό. Είναι τα πόδια, είναι τα χέρια, είναι το μυαλό. Εκεί λες και λύπες, εκεί λες και χαρές. Εκεί έχεις μια παρέα. Εγώ τουλάχιστον για μένα ήταν η μεγαλύτερη παρέα που είχα στη ζωή μου.